προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκεια αίματος εν ώψη των φετινών γιορτών. Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Παναγιώτης Κατσίβελας επισκέφτηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα. Ο κύριος Κατσίβελας σε δηλώσεις του τόνισε ότι η εθελοντική προσφορά αίματος στη Λάρισα ξεπερνά τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αυτό το οποίο υπάρχει σαν συνέστημα και σαν άποψη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ότι οι πόλεις της Λάρισας και τα δύο τα νοσοκομεία έχουν μια εξαιρετική δουλειά μέσα στο χώρο της αιμοδοσίας με εξαιρετικές επιδόσεις οι οποίες ξεπερνούν το μέσο όρο της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οι ανάγκες καλύπτονται κατά 70% από εθελοντικό αίμα. Η πόλη της Λάρισας είναι πολύ ψηλότερα, αγγίζει η προσφορά της στο 75% του συλλεγόμενου από την πόλη αίμα, που είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Η Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Παρασκευή Κότση, μεταξύ άλλων τόνισε ότι το νοσοκομείο είναι από τα μεγαλύτερα. Πραγματοποιούνται πολλά και σοβαρά χειρουργία και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το Πανεπιστημιακό είναι ένα νοσοκομείο το οποίο συγκεντρώνει, έχει όλες τις ειδικότητες. Έχουμε 650 κρεβάτια και είναι ένα νοσοκομείο που οι ανάγκες του είναι περίπου 8.000 μονάδες το χρόνο. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Απλώς από πλευράς εθελοντικής αιμοδοσίας δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο αυτό. Εμείς σαν νοσοκομείο δηλαδή. Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για τους εθελοντές αιμοδότες, τόνισε επίσης ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μέχρι τώρα υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που να διασυνδέει τα νοσοκομεία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αλλά και τα νοσοκομεία μεταξύ τους. Σύντομα όμως, μέχρι το τέλος του 2024, σύμφωνα με τον κύριο Κατσίβελα, θα γίνει η διασύνδεση. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της διασύνδεσης των αιμοδοσιών. Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, οπωσδήποτε με όλα τα νοσοκομεία, και αυτό θα επιφέρει μια διόρθωση του γεγονότος που είπατε πριν. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε γενικότερο μέλημα είναι να γεμίσουμε τον εθνικό κουβά, συγγνώμη για την έκφραση, που συλλέγουμε το αίμα. Τα τριτοβάθμια νοσοκομεία φέρνουν μεγάλο βάρος στην ιατρική πράξη και πρέπει να είμαστε αρρωγοί ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αύριο ο κύριος Κατσίβελας θα επισκεφθεί και το Αχιλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τη διοίκηση και την διεύθυνση αιμοδοσίας του νοσοκομείου.